Αρνητικά ψήφισαν οι επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου πλην του ανεξάρτητου Σάκη Βλέτσα, που ψήφισε θετικά στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της Περιφέρειας Υπήρου. Ο Περιφερειάρχης άστραψε και φρόντιξε, λέγοντας ότι οι περισσότεροι δεν κατανοούν τι συμβαίνει και πόσο δύσκολο είναι αυτό το οποίο βιώνει και η χώρα μας. Την εισήγηση του προγράμματος που πέρασε κατά πλειοψηφία παρουσίασε από πλευράς Περιφέρειας Υπήρου ο κ. Δημήτρης Κλούμπας. Ο κ. Κλούμπας επεσήμανε ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα καθορίζει το ύψος του προϋπολογισμού, λέγοντας ότι δεν είναι δεσμευτικό, αλλά είναι οδηγός για τους επόμενους προϋπολογισμούς της περιφέρειας. Για την κατάρτισή του, όπως ανέφερε, λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων στοιχείων τα στοιχεία του 20 και του 21. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα καταρτίζεται και στηρίζεται στα στοιχεία από το αναπτυξιακό προγραμματισμό που λαμβάνονται από την αρμόδια διεύθυνση. Αναφέρθηκε επίσης και στις 10 προσλήψεις που έχουν εγκριθεί για την περιφέρεια Υπήρου. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς τρίτους, είπε ότι παρουσιάζουν μειωτικές τάσεις, λέγοντας ότι είναι θέμα μεθοδολογίας, ενώ το ταμιακό υπόλοιπο ανέρχεται στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Ερωτηθείς για το τι μελιγενέστε, υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να γνωρίζει τι θα γίνει, λέγοντας ότι αναμένουν εξομάλυνση των καταστάσεων που προκύλθηκαν από την πανδημία και επιδεινώθηκαν από τον πόλεμο. Να επισημάνω ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που καταρτίζεται για τα έτη αυτά, παρότι καθορίζει το ύψος του προϋπολογισμού τόσο στο σκέλος των εσόδων όπως και στα στοιχεία ισολογισμού που παρουσιάζει, δεν είναι δεσμευτικό για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων ετών, τα οποία περιλαμβάνει. Αλλά αποτελεί έναν οδηγό, ο οποίος δείχνει συνοπτικά τις δυνατότητες που θα έχουν οι προϋπολογισμοί των επόμενων ετών με βάση τους δημοσιονομικούς δείκτες που δίνονται κάθε έτος από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Από την πλευρά τους, οι επικεφαλείς των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μίλησαν για έλλειμμα σχεδιασμού με πρόσημο την ανάπτυξη και τα ωφέλη για την Ήπειρο. Ο κ. Γιώργος Ζάψας αναφέρθηκε στα μεγάλα ζητήματα και τις στρατηγικές μελέτες, στρέφοντας τα πυρά στην Περιφερειακή Αρχή και λέγοντας ότι συνεχίζει στο ίδιο βιολί. Ο Σπύρος Ριζόπουλος ξεκίνησε λέγοντας ότι το τελευταίο που πρέπει να ακούς όταν θέλεις να κάνεις ανάπτυξη είναι τον λογιστή. Ευγενικά, είπε ο κ. Ριζόπουλος, μας είπε ο κ. Κλούμπας ότι δεν υπάρχει αναπτυξιακό πρόσημο. Ο Δημήτρης Δημητρίου αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό λέγοντας ότι αυτή είναι η εικόνα και τα δεδομένα. Είναι, είπε, λάθος η κατεύθυνση. Περιμένουμε όραμα, σχέδια και ανάπτυξη. Ο Γιώργος Πρέτζας μίλησε για αβεβαιότητα που υπάρχει και καταγράφεται. Για επανάληψη μίλησε ο Ζώης Γαλατάς, αναφερόμενος σε επιπτώσεις που υπάρχουν σήμερα. Ιδεολογική διαφωνία χαρακτήρισε την άρνησή του. Καταψήφισαν επίσης οι κύριοι Αναγνώστου και Ουντσόπουλος. Θετικά ψήφισε ο ανεξάρτητος Σάκης Βλέτσας. Γιατί, και ξέρετε γιατί. Γιατί δεν υπάρχει πολιτικό σχέδιο. Το είπε πολύ ευγενικά ο κ. Κλούμπας. Είναι θέμα μεθοδολογίας. Δεν είναι θέμα μεθοδολογίας. Είναι θέμα πολιτικής. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μπορεί να βρίσκω κατασκευαστές στο δρόμο και να μου λένε πώς θα κάνουμε Πάσχα, πώς θα κάνουμε γιορτές. Χρωστάμε λεφτά. Τελευταίων που πρέπει να ακούς όταν θες να κάνεις ανάπτυξη είναι το λογιστή. Σήμερα άκουσα μια λογιστική αποτύπωση, προσεκτική από τον κύριο Κλούπα, ο οποίος ουσιαστικά μας αποκάλυψε χωρίς το καταλάβει ότι δεν έχει κανένα στοιχείο αναπτυξιακού προσήμου ο προϋπολογισμός της περιφέρειας. Μας παρουσίασε ένα πλεόνασμα, το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ δεν είμαι σε θέση να ξέρω πόσο δεσμευμένο είναι και πού. Τρίτον, είναι σαφές ότι ενώ έρχεται και λέει ο κύριος Κλούπας ότι δεν έχει εικόνα τι θα γίνει παγκοσμίως, συγχρόνως συζητάει με την κεντρική κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή δείχνουν όλα ότι εδώ δεν πρόκειται να πάμε σε αναπτυξιακό δίκτυο πάνω από 1%. Νομίζω όμως ότι είναι λάθος η κατεύθυνση. Σήμερα θα περιμέναμε ένα προϋπολογισμό με όραμα, με σχέδιο ανάπτυξης, με έργα και τρόπο διαχείρισης της καθημερινότητας αλλά και του αύριο για τους πολίτες της Υπήρου. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, ότι δεν βλέπουμε κάτι πολιτικό, κάτι οραματικό, αλλά ένα υπηρεσιακό φλάσ της στιγμής, στο οποίο έχει και τα λάθη τα οποία αποδέχτηκε και ο ίδιος ο κ. Κλούπας, ότι ο πληθωρισμός αλλάζει μέρα με τη μέρα, ότι οι δείκτες αλλάζουν μέρα με τη μέρα και ότι δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα γίνει όχι
το 23 και το 24, αλλά ούτε σε δύο μήνες. Είναι πολιτική, είναι, δεν είναι πολιτικό λάθος, απλά αποκρύπτει για ποιον υπάρχει αυτή η στρατηγική. Δεύτερον, είναι συνήθεια της Περιφερειακής Αρχής και δεν αφορά τον κύριο Κλούμπα, να έρχονται μείζωνα πολιτικά ζητήματα με τη λογιστική τους αποτύπωση προκειμένου να περνιούνται στα ελαφρά. Το θέσμα των τροποποιήσεων όλης της κατεύθυνσης. Όλα τα υπόλοιπα για προϋπολογισμούς με πλεονάσματα θετικά, με θετικά αποτελέσματα, με ταμιακά διαθέσιμα τα οποία έχουν αυξητικές ή σταθερές τάσεις, για προϋπολογισμούς ρεαλιστικούς και υλοποιήσιμους στη χώρα του σήμερα, στην περιφέρεια του σήμερα, έρχονται σε πλήρη αντίθεση. Από την πλευρά του Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης μίλησε για κρατικοδίαιτους προϋπολογισμούς που όμως υπάρχουν σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και εξαπέλυσε δρυμύτατη κριτική προς κάθε επικεφαλής που διατύπωσε διαφορετική άποψη. «Το κράτος υπάρχει», είπε, «και ευτυχώς είναι αυτό το κράτος. Σκεφτείτε», ανέφερε ο κ. Καχρημάνης, «να είχαμε άλλη κυβέρνηση», λέγοντας ότι η κατάσταση θέλει ρεαλιστές και όχι θεροβάμονες. Δεν μπορεί να μεταφέρεις από έναν κωδικό σε άλλο. Όλοι όμως θέλουμε να πούμε κάτι χωρίς να πούμε τίποτα, ξεκινώντας από τον κύριο Ζάψα. Ξέρετε, κύριε Ζάψα, ότι 3 χρόνια τώρα έχουμε πανδημία. Το κράτος αυτή τη στιγμή, και ευτυχώς είναι αυτό το κράτος, σας το λέω επίσημα, έκανε τεράστιο αγώνα για να σταθεί όρθιο. Σκεφτείτε να είχαμε άλλη κυβέρνηση. Σας το λέω ευθέως. Γιατί εδώ θέλει να είμαστε πραγματιστές και όχι εθεροβάμονες. Ας κυκλώσουν από παντού, τι θα κάνουμε. Στις έκτακτες περιπτώσεις, έκτακτα μέτρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, όλη η συζήτηση που κάνατε ήταν για να πείτε ένα ωραίο όχι. Πέστε το. Αλλά αυτό που λέγατε δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα. Και ποια είναι η πραγματικότητα. Λέγατε τι κάνουμε μέχρι σήμερα. Έχετε σκεφτεί ότι έχουμε λύσει κάθε θέμα που παρουσιάζετε. Ούτε στους εργολάβους χρωστάμε τίποτα ποσά σε αυτά τα οποία υπάρχουν. Πληρώσαμε περίπου μέχρι τέλη του έτους και έχουμε αυτό το τρίμηνο. Όταν θα έρθουν λεφτά θα πάρουν. Και στα περισσότερα πληρώνουμε κατευθείαν.